Ευχαριστώ, καλημέρα. Θα διαβάσω κάποια πράγματα για τη μαγεία του κρασιού και πώς συνδέονται με το θέμα μας σήμερα. Σε πρόσφατο άρθρο στο Harvard Magazine μου κέντρισαν το ενδιαφέρον κάποιες διαπιστώσεις. Η γεωργία παγκοσμίως εκλείει σχεδόν το 1 τέταρτο των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μεγαλύτερο μέρος είναι η κτηνοτροφία, αλλά είναι η γεωργία καταναλώνει και το 70% του πόσιμου νερού της γης και απασχολεί περίπου 1,5 δις ανθρώπων στην πλειοψηφία τους κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τα αγροχημικά που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες καλλιέργειες ευθύνονται για μια αργή και αθέατη θανάτωση των απέραντων εκτάσεων στους ωκεανούς μας. Μαζί με τα υπόλοιπα κόστη που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες της γης, η εξάρτηση των εντατικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τα προϊόντα της αγροχημικής βιομηχανίας συμπιέζει την οικονομική βιωσιμότητά τους παρά την αύξηση της παραγωγικότητας. Όλο ένα και περισσότερο δημόσιοι φορείς, αλλά και εμείς οι ίδιοι επαγγελματίες της γης, έχουμε αρχίσει να αμφισβητούμε τη σκοπιμότητα αυτού του αγροδιατροφικού μοντέλου που ξεκίνησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε ως alter ego της πολεμικής βιομηχανίας. Η ανακάλυψη της χημικής μεθόδου παραγωγής λιπασμάτων που βραβεύτηκε με Νόμπελ στη Γερμανία του Μεσοπολέμου ήταν η ίδια που εφαρμόστηκε με μικρές παραλλαγές για την παραγωγή των νεκρητικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη μεταπολεμική περίοδο, τα ίδια εργοστάσια σε όλο τον κόσμο τα εξελίχθηκαν από μονάδες παραγωγής βομβών σε εργοστάσια λιπασμάτων. Αντικειμενικό σκοπός, βέβαια, ήταν η ραγδαία αύξηση της απόδοσης της γεωργίας για να καλύψει τις ανάγκες σύτησης της επακόλουθης πληθυσμιακής έκρηξης. Δύο γενιές μετά τους baby boomers, ο αριθμός και μόνο των startups στις ΗΠΑ στον αγροδιατροφικό τομέα είναι εντυπωσιακός και τα παιδιά εφαρμογή τους εφάνταστα. Ποιος θα έτρωγε χάμπουργκερ με κιμά που έχει παραχθεί συνθετικά in vitro σε εργαστήριο και όχι ως κτηνοτροφικό παράγωγος φαγίου? Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πλήρη γεύματα που έχουν παραχθεί από άλγη? Θα εμπιστευόμασταν αληθές νανοτεχνολογίες που μπορούν να παρατείνουν την ημερομηνία λήξης τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, αντικαθιστώντας τα μπαχαρικά των πρωτομοντερνικών εποχών και τα ψυγεία με τα συντηρητικά του 20ου αιώνα? Μπορούμε να φανταστούμε ένα κρασί σε φακελάκι τύπου Νεσκαφέ? Και όμως αυτές οι καινοφανές πρωτοβουλίες, όπως και εκατοντάδες άλλες που επιδιώκουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης τροφής μας, είναι σχεδόν σίγουρο ότι την εποχή του Homo Deus, για να δανειστώ τον τίτλο του επίκαιρου και δημοφιλούς βιβλίου, θα είναι σίγουρα μικρό ή μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των απογόνων μας. Όλες αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην υπέρβαση του παροχημένου μοντέλου που μας κληροδότησε η Πράσινη Επανάσταση. Ένα μοντέλο που βασίστηκε στην εκβιομηχάνηση γεωργίας με σκοπό την αύξηση της απόδοσης χωρίς μέρημνα για εφορία. Ο στόχος επιτεύχθη, αλλά εις βάρος του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και εν τέλει του ίδιου του αγρότη, τον οποίο κλήθηκε να ενισχύσει. Μία αναστρέψιμη νητρική ρήπανση, απώλεια της διατροφικής αξίας και γευστικής πυλιομορφίας με ραγδαία αύξηση των γαστρεντερολογικών και συναφών παθήσεων, που εμφανίζεται, τολμώ να πω, μια υποβόσκουσα επιδημία στη Δύση. Και κρατικοδίαιται αγρότες αγκιστρωμένες επιδοτήσεις. Ως αντίβαρο αυτής της πραγματικότητας αναδύεται μια νέα τάση για μια γεωργία με γνώμονα τη διατροφή της ανθρώπινης κοινωνίας σε ισορροπία με το οικοσύστημά της, αυτό που λέμε nutrition-based agriculture. Πώς θα μπορούσε αυτή η ιδεατή γεωργία να προκύψει σήμερα στο μέλλον? Ας δούμε λίγο για την περίπτωση του κρασιού, που νομίζω αποτελεί μια διαχρονική εξαίρεση, καθώς είναι ένα αγροτικό προϊόν που διέπεται περισσότερο από την τέχνη παρά την επιστήμη και που επηρεάστηκε πολύ λιγότερο από την Πράσινη Επανάσταση συγκριτικά με τα άλλα αγροτικά προϊόντα. Το κρασί μέσους αιώνες έχει υποστεί μικρή τεχνολογική εξέλιξη. Μικρές μικροβιολογικές και βιομηχανικές κατακτήσεις συνολογικής επιστήμης μας έχουν δωρήσει ανδιαφεσβήτα πολύ πιο ευχάριστα κρασιά στη σύγχρονη εποχή σε σύγκριση με την αρχαιότητα. Αλλά δεν έχει πραγματικά αλλάξει κάτι τόσο δραστικά στο επάγγελμα του αμπελουργού ηνοποιού, αν αναλογιστεί κανείς πόσο υπερπολαπλάσια είναι η απόδοση ενός στρέμματος σιτηρών λαχανικών υφρούτων σήμερα σε σύγκριση με την αρχαιότητα. Μιλάμε για τριψήφια απόκληση. Και η ψαλίδα διαφορά τιμή μεταξύ ενός κρασιού και ενός ψωμίου ανοίγει συνεχώς σε σχέση με την αρχαιότητα. Κάθε κλίμα σήμερα παράγει λίγο πολύ αυτά που παρήγαγε και την εποχή του Ομηρικού Ίνοπος Πόντου. Και τα πιο διάσημα ηνοπία αενάωσα καφιόνται για τις χαμηλές αποδόσεις τους. Πολλοί ηνοποιοί κλείνουν προς ο βιοδυναμισμό, τη βιολογική γεωργία και τα φυσικά κρασιά. Δηλαδή αντιλαμβάνουν το χώμα ως κρίκο μιας αλυσίδας στην οποία είναι ήδη δεμένη, όχι απλά ως υδροπονικό υπόστρωμα προς εξόρυξη. Επίσης, στο κρασί υπάρχουν ακόμα χιλιάδες διαφορετικές ποικιλίες, ενώ η βιοποικιλότητα στην πλειοψηφία των εμπορευματοποιημένων γεωργικών προϊόντων έχει δραματικά συρρυκνωθεί. Παραδείγματος χάρη, ούτε 200 δεν είναι οι σπόροι σταριού που καλλιεργούνται διεθνώς σήμερα. Δεν θα σταθώ επί του παρόντος ούτε στους λόγους που συνέβη αυτό, ούτε στο δίλημα των μεταλλαγμένων σπόρων. Αλλά η βιοποικιλότητα είναι μια κυρίαρχη πτυχή στην αγροδιατροφική ατζέντα, που δεν έχει να κάνει μόνο μια ρομαντική νοσταλγία των ειδών πανίδας και χλωρίδας προς εξαφάνιση, αλλά πρωτογενώς με την ικανότητα των γεωργικών όντων να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον με απρόβλεπτες κλιματολογικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των περιοδιών μου στην Κίνα, παρουσίαζα την ιδιαιτερότητα των ελληνικών κρασιών ξεκινώντας από μια απλή αλήθεια. Το DNA του κρασιού από ασύρτικο που πίνουν σήμερα οι τουρίστες στη Σαντορίνη είναι ακριβώς το ίδιο με το DNA του Βυσάντο που πουλούσαν οι Βενετσιάνοι στους Τσάρους.
Οι Ισπανοί που το μεταλαμπαδεύσανε φτιάχνοντας το δικό τους σέρι. Οι Αθηναίοι δημοσιοφυστές των κλασικών χρόνων, αλλά και ακόμα πιο πολύ πίσω, οι κυρές των ναυτικών της Καλίστης πριν από την έκρηξη του ψηφιστίου στο Λυκαβιές της ιστορίας. Ας μην το παίρνουμε ελαφρά την καρδία αυτό ή ως κάτι τόσο δεδομένο, αρκεί να αναλογιστείτε για πόσα πράγματα μπορούμε να το πούμε αυτό. Ισχύει όμως ότι ό,τι είναι αρχαίο είναι και καλύτερο, όχι. Αλλά δεν πάει να είναι ένα γεγονός που έχει διατηρήσει ένα εφορικό τρόπο αγροδιατροφικής ύπαρξης, κοινωνίας και οικοσυστήματος στην περιοχή αυτού του κόσμου μέσα στους αιώνες και πέρα από σύνορα. Είναι το κρασί, με ακραίωση παράδειγμα αυτό του Ασσύρικου Σαντορίνη, λοιπόν, ένα αγροδιατροφικό παράδειγμα προς μίμηση? Πολλοί θα πούνε ότι το κρασί δεν είναι καν προϊόν σύντησης. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι ένα ποτό αλκοολούχο, οριακά εκτός της ζώνης των δηλητηρίων και των εθιστικών ουσιών. Σίγουρα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι προϊόν πολυτέλειας. Κι όμως, στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής βρίσκεται στη βάση ως αναπόσπαστο τμήμα της προς κατανάλωση με μέτρο. Ίσως γιατί, παραφράζοντας τα λόγια του πατέρα μου, το κρασί είναι ένας γρίφος μεταξύ απόλαυσης και καταστροφής. Ένα απόλυτο βάσανο για την επίτευξη του μέτρου. Άρα το και είναι να μεταλαμβάνουμε, όχι μόνο συμβολικά στη διακοινωνία χριστιανή, αλλά και ουσιαστικά. Γιατί οι πρόγονοί μας επιβιώνανε με κρασί και με ψωμί, στη χαρά και στη λύπη, σε αυθονία και πείνα. Πού έγινε λοιπόν η μαγεία του κρασιού πέρα από τις ψυχολυτρωτικές του ιδιότητες που μόνο βιωματικά κανείς μπορεί να κατανοήσει? Μήπως είναι στη βιοποικιλότητα και στη διαφορετικότητα που αποτελεί κριτήριο αξίας? Μήπως είναι στη διατροφική του αξία που αποδεικνύεται με το περίφημο French Paradox, δηλαδή στην ευεργετική του επίδραση στους κρατοφάγους για την καρδιακή λειτουργία? Μήπως κρύβεται στο πλήθος αντιοξειδωτικών και βιταμινών, αλλά και πρακτικά μια ολόκληρη γκάμα αρωματοθεραπείας που κοσμεί το ραβδάκι κάθε ποτηριού? Και πώς γίνεται το ελληνικό κρασί να μας απασχολεί ευρέως και να έχει τόση σημασία ως αφήγημα, ενώ ως κλάδος στην ουσία να αποτελεί ένα μηδαμινό ποσοστό, λιγότερο από 0,15% του εθνικού μας ΑΕΠ? Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ακόμα και στην κορυφαία είναι παραγωγική χώρα στη Γαλλία, παρόλο που ο ελληνικός κλάδος είναι 70 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό, κατέχει μόνο 10 φορές μεγαλύτερη βαρύτητα για τη γαλλική οικονομία, αποτελώντας περίπου το 1,5% του ΑΕΠ. Και εκεί ακόμα, με τόσο μικρή οικονομική σημασία, εμφανίζεται ως κεντρικό κομμάτι του πολιτισμού και των αγροδιατροφικών συνοικιών των Γάλλων και ένα στερεοτυπικό στοιχείο πολύ περισσότερο από τις κατασκευές, την πυρηνική τεχνολογία ή τη φαρμακοβιομηχανία που έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομία τους. Το κρασί λοιπόν ως διατροφικό προϊόν ταιριάζει με την κατανάλωση με μέτρο, αλλά και παράγεται με τη λογική του less is better, δηλαδή ότι η αξία από την παραγωγή ως την κατανάλωση εστιάζει στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Η αξία του δεν μετριέται μόνο με το πόσο εισόδημα αποφέρει στον παραγωγό του, αλλά μέσα σε βάθος χρόνου, μισής γενιάς και πάνω, από την καλοσύνη που διαπερνά όλο το φάσμα της παραγωγής και διάθεσης. Από το πώς φερόμαστε στο μικροβιακό συμβιωτικό σύμπαν των ριζών, των αμπελώνων μας και στους αμπελουργούς τους, μέχρι τη διατήρηση των ευεργετικών συστατικών κατά το ρήμα του κρασιού. Και αυτό είναι εν τέλει το μέτρο βάσει του οποίου διεκδικεί την τιμή του ένα κρασί. Επομένως, το αγροτικό προϊόν είναι φορέας πολιτισμού και αφετέρου μας αναγκάζει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του κέρδους. Η πιο ολιστική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση της έννοιας του κέρδους είναι από τα θεμελιώδη ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον πατέρα μου, αλλά και την οικογενειακή μας επιχείρηση γενικά. Και ίσως εδώ είναι ένα κομβικό σημείο της θέσης που μπορεί να έχει το κρασί ως κλάδος πιλότος για την αγροδιατροφική εξέλιξη. Το αμπέλι το φυτεύει κανείς για τα εγγόνια του, δεν τα φυτεύει ούτε καν για τα παιδιά του. Αυτή η μακροπρόθεσμη ματιά εκ των πραγμάτων υπαγορεύει μια αναγκαστικά πιο βιώσιμη σκοπιά της όποιας εκμετάλλευσης. Δεύτερον, το κρασί ως τελικό προϊόν κουβαλάει μαζί του όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το χώμα στο στόμα. Αν συμπιέσουμε κέρδος του αμπελουργού με λάθος τρόπο, αυτό θα έχει επίπτωση στην ποιότητα του κρασιού αλλά και στην τοπική κοινωνία. Αν αυξήσουμε την παραγωγή των σταφυλιών με υπερβολική λίπανση, πάλι θα έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στο τελικό προϊόν αλλά και στο περιβάλλον. Επομένως, ο νεοποιός πρέπει να δει την αειφορική διάσταση του κρασιού. Περισσότερους τομείς του πρωτογενούς τομέα όμως αυτό δεν ισχύει. Πρωτοποριακά, οι νοποιοί από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι την Ισπανία σήμερα καφιούνται για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, γιατί ξέρουν και παρατηρούν κάθε χρόνο τις βλαβερές και απρόβλεπτες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στα ίδια κλίματα των πολιετών αμπελώνων τους. Κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων λανσάρανε πρόσφατα ηλεκτρικές τριγητικές μηχανές. Έτσι λοιπόν, το κρασί αποτελεί για τους μεσογειακούς ένα κομμάτι της ζωής μας. Ας το πάρουμε σαν δεδομένο αυτό. Και έστω η μεσογειακή διατροφή ότι είναι ένα πρότυπο διεθνώς. Ποιες αψορθές διατροφικές πρακτικές που ισχύουν στο κρασί θα μπορούσαν να υιοθετηθούν
πιο ευρέως και από άλλους κλάδους της γεωργίας. Θα ανακεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να ξεχωρίσω τρεις παραμέτρους. Τη μακροπρόθεσμη και ολιστική θεώρηση για τον υπολογισμό του κέρδους, τη λογοδοσία για όλο το φάσμα της παραγωγής, από το χώμα στο στόμα, και τον ανταγωνισμό όχι βάσει κόστους, αλλά βάσει ποιότητας σε κάθε επίπεδο τιμής. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω παραπάνω, γιατί νομίζω έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να κουβεντιάσουμε. Αυτά.